Θα είμαι ο τελευταίος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που θα δηλώσω ικανοποιημένος από τη διαχείριση των πρόσφατων θεομηνιών από το κράτος μας. Πολύ περισσότερο όταν αυτό, το ξέρουμε, υποφέρει ακόμα από παθογένειες δεκαετιών. Θα υπερασπιστώ, ωστόσο, την προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή. Οι πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία αλλά και οι καταστροφικές πυρκαγιές στον Εύρο μπήκαν στο μικροσκόπιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον Πρωθυπουργό να κάνει έναν απολογισμό των κυβερνητικών ενεργειών, δηλώνοντας έτοιμος για συνενέσεις και την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική. Όλη αυτή η αποκατάσταση των ζημιών θα ξεπεράσει το κόστος στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της θα είναι ευρωπαϊκοί πόροι. Αλλά προφανώς θα χρειαστεί να συνδράμει και ο κρατικός προϋπολογισμός. Είμαι έτοιμος να ενσωματώσω οποιαδήποτε καλή ιδέα στο δικό μας σχέδιο. Κάποτε θα πρέπει να το καταλάβετε. Αυτό το πρόβλημα δεν έχει ούτε κόμμα ούτε χρώμα. Θα περιμένω λοιπόν και σας ευχαριστώ. Ανακαλύπτεται τον τροχό το 23 μετά από σοβαρότατες καταστροφές για τις οποίες ευθύνεστε και προσωπικά. Γιατί αφήσατε τη χώρα αθωράκιστη, ενώ ήταν εργνώση της πολιτείας και δική σας, κύριε Πρωθυπουργέ, τα εργαλεία που παραδόθηκαν το 19. Είστε πρωθυπουργός 4 χρόνια πλάς. Πρέπει να μας πείτε γιατί όλα αυτά δεν γίνανε. Γι' αυτό και θα ακούσετε αυστηρή κριτική. Τι ήρθε λοιπόν να μας πει σήμερα ο Πρωθυπουργός ως δικαιολογία? Τα προβλήματα δεν έχουν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Οι ευθύνες για τη μήλυση των προβλημάτων έχουν και κόμμα και χρώμα και ονοματεπώνυμο, κύριε Μητσοτάκη. Διότι δεν είστε φρέσκος πρωθυπουργός, είστε πρωθυπουργός όσα χρόνια ήταν και ο κύριος Τσίπρας. Για μια ακόμα φορά αντιμετωπίζετε τις καταστροφές για τις οποίες συζητάμε σαν ευκαιρία για μεγαλύτερες business στις καταστραμμένες περιοχές πάνω στον πόνο των ανθρώπων. Η απουσία πολλών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδήγησε τον πρωθυπουργό σε ένα καυστικό σχόλιο, το οποίο απαντήθηκε δεικτικά από τον Σωκράτη Φάμελο. Αναρωτιέμαι αν αυτή η επιθετικότητα, κύριε Φάμελο, έχει τελικά... ήταν μάλλον αντιστρόφως ανάλογη η επιθετικότητά σας με την πορεία των ποσοστών του κόμματός σας στις δημοσκοπήσεις. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η ένταση είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παρόντες σήμερα στην συζήτηση με το ζόρι ήταν οι μισοί βουλευτές σας. Εσείς κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα Black Friday, μείον 50%, έτσι όπως αν συνεχίσετε έτσι. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, έχουμε επιθετικότητα όταν βλέπουμε να καταστρέφεται περιουσία, περιβάλλον, να αμφισβητούνται ζωές και να κινδυνεύει η χώρα μας γιατί εσείς δεν είστε επαρκείς. Καλύτερα να κάνετε κρύα αστεία για τον Black Friday παρά να κάνετε εγκληματικές επιλογές για την καταστροφή της περιοχής μας, είτε είναι η Θεσσαλία, είτε είναι ο Εύρος, είτε είναι η Ρόδος. Τα ξύφη διασταυρώθηκαν και για τις καταδαφίσεις. Τι υπάρχει στην πλημμυρική ζώνη δεξιά της Κήτης του Πηνιού, μέσα στην Κήτη? Ένα ολόκληρο, όχι πολυκατοικίες, ένα ολόκληρο τετράγωνο με μπουζουκτζίδικα, με μάντρες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα πάμε να τα γκρεμίσουμε? Θα πάμε να τα γκρεμίσουμε, γιατί έτσι πλημμύρισε, Γιάννουλη. Δεν λειτουργεί ακόμα. Λοιπόν, αλλά όταν θα πάμε να τα γκρεμίσουμε, σας θέλω μαζί, σας θέλω μπροστάρι εκεί. Εκεί μην υποδυσφυρίζετε αδιάφορα μετά. Σας προτρέπω να πάρετε και τον αρμόδιο υπουργό για να πει το Βασίλη Ρίχτο. Διότι αν αυτό είναι μεταρρύθμιση, τότε εδώ πέρα σήμερα δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση.